Όταν μου ζήτησαν να γράψω μουσική, όχι οποιαδήποτε μουσική, αλλά έναν ύμνο που να αναδεικνύει όλα αυτά που αντιπροσωπεύει ο Μαραθώνιος, έπρεπε να ξεκινήσω από κάπου. Έπρεπε να σκεφτώ. Όσο βαθύτερα πήγαιναν οι σκέψεις μου, τόσο περισσότερο χανόμουν από το στόχο. Δεν έπρεπε να είχα στο μυαλό μου τον τερματισμό, αλλά την αφετηρία. Κατέληξα πως κάθε δρομέας, άντρας ή γυναίκα, αν έμπαινε στη διαδικασία να αναλύσει με το μυαλό τη διαδρομή των 42 και πλέον χιλιόμετρων, δεν θα μπορούσε να κάνει βήμα. Θα έπρεπε να τρέξει με την καρδιά του. Αυτό έκανα όταν ξεκίνησα να γράφω τον ύμνο για τον κλασικό αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Άφησα την καρδιά μου να μου δείξει και τον ρυθμό και τον τρόπο και τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσω. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας είναι μια παγκόσμια γιορτή πολιτισμού και αθλητισμού. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην έχει τη δική του μουσική, να μην μας ταξιδεύει με τους ήχους και τις μελωδίες από το παρελθόν στο παρόν, από το θρύλο στην ιστορία. Σήμερα, με την παρουσίαση του ύμνου του Μαραθωνίου της Αθήνας, νομίζω συμπληρώνουμε ένα μεγάλο κενό. Προσφέρουμε τη δυνατότητα σε όλους τους φίλους του Μαραθωνίου, σε ολόκληρο τον κόσμο, να συνδεθούν με τον αγώνα μας, με αυτά που αντιπροσωπεύει, με τις αξίες και τα ιδανικά που θέλουμε να μεταδώσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον ενικήκαμε δεν είναι απλώς μία λέξη. Είναι μήνυμα και στάση ζωής. Και ο τρόπος που αποδίδεται μέσα από τη δημιουργία του Γιώργου Θεοφάνους είναι νομίζω ο καλύτερος για να μπορέσει να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο και να κάνει όλες και όλους να αναζητήσουμε τη δύναμη της δικής μας θέλησης για να συνεχίσουμε και να τερματίσουμε με επιτυχία το δικό μας προσωπικό μαραθώνιο. And I would like to congratulate the composer, George Theofanos, because of two things. Because of the quality of the hymn itself, which give, I think, the feeling, the sentiment of the marathon runners and the marathon cultural philosophy, but also for the courage to do the premiere within an open stadium with dozens of thousands of people, and I think that doing that in an open air requires a lot of quality and a lot of courage to do it. I think the image itself has emotion and has a strength, so both would be well promoted, and I think that both aims, and I think the organization of the Athens Marathon, the Authentic, will be working together in order to promote that aim all around the world, because I think the purpose of such an aim is to get people together
let's say, around sportive competition like the marathon, which is, as we all know, the only one based upon a legend. And as we all know, legends cannot be explained. Η φράση «Ναι, νικήκαμεν», όπως υπόθηκε από τον Φιδιππίδη 2.500 χρόνια πριν, όταν έφερε τα καλά νέα στην Αθήνα, έπρεπε να κυριαρχεί σε όλο τον ύμνο. Όποια άλλη λέξη ή φράση δοκίμαζα να χρησιμοποιήσω δίπλα στον «Ναι, νικήκαμεν», δεν υπήρχε. Χανόταν. Έσβηνε. Οι μουσικές κλίμακες που χρησιμοποιούσαν οι προγόνοι μου, ο Αιωλικός, ο Δόριος, ο Φρύγιος, ο Λίδιος, ο Μιξολίδιος, ο Ιωνικός, ο Λόκριος, έπρεπε να συνδυαστούν και να σχηματίσουν μια μελωδία άξια να ταξιδέψει στον χρόνο. Είμαστε με μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο στούντιο ΣΕ, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, για να ηχογραφήσουμε το κομμάτι του μαραθωνίου που έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνος. Το κομμάτι καλλιτεχνικά, θα έλεγα, έχει γίνει ένα πάντρεμα της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Χοροδίας και των δύο σολίστ. Έχουμε μόνο μία λέξη που αυτή εμπεριέχει όλα. Είναι η λέξη «Ναι, νικήκαμεν». Και δεν χρειάζεται πραγματικά τίποτε άλλο, δεν χρειάζεται κάποιο, όπως λέμε, λιμπρέτο όπερας ή να έχουμε περισσότερους στίχους. Αυτό τα συμπεριλαμβάνει πραγματικά όλα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο, παρόλο που διαρκεί μόνο 4 λεπτά, έχει και το ρυθμικό του μέρος, που είναι έντονο, αρκετά έντονο, και έχει την αίσθηση του, ίσως του στρατιωτικού μάρσου, θα έλεγα, κάποιες στιγμές, αλλά και του λυρικού, δηλαδή στοιχεία που είναι μέσα μας, και το έντονο και το συναισθηματικό, όλες τις πτυχές δηλαδή του ανθρώπινου χαρακτήρα. Καταρχάς να πω ότι θεωρώ εξαιρετική αυτή την έμπνευση, την ιδέα, αν θέλετε, από τον Σέγας, να επενδυθεί ο μαραθώνιος δρόμος με έναν ύμνο που θα είναι τελείως δικός του. Έτσι περνάει πιο ολοκληρωμένα στην ανθρωπότητα η σπουδαιότητα αυτής της αθλητικής εκδήλωσης. Παρότι εμπλέκομαι συναισθηματικά, έχοντας μελετήσει αυτό, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική μουσική. Ο κύριος Θεοφάνος είναι ένας γνωστός συνθέτης και η μουσική του μας έχει όλους ενεργοποιήσει. Εγώ ως υπεύθυνος της χοροδίας χάρηκα πάρα πολύ αυτή τη διαδρομή της μελέτης και της απόδοσης του ύμνου και ευελπιστώ να μπορέσουμε να συμπαρασύρουμε όλο τον κόσμο που θα τον ακούσει, αν θέλετε να τον μουρμουράει, να γίνει ένα κομμάτι από όλους μας, έτσι που να μιλήσει σε όλη την ανθρωπότητα, γιατί όχι.
υπέροχος, έχει βγει. Ήμουνα πολύ συγκινημένη την ώρα που το. Που τον ηχογραφούσαμε την ώρα που τραγουδούσα. Πολύ συγκινημένη. Είναι η μελωδία, η χοροδία, η καταπληκτική, οι συνάδελφοι της ορχήστρας, ο υπέροχος μαέστρος, ο Τάσος Σιμεωνίδης. Νομίζω το κοινό θα το απολαύσει και θα συγκινηθεί εξίσου. Και φυσικά ο συναδελφός μου, ο κύριος Πατσαλίδης, ο Γιώργος ο Θεοφάνος. Νομίζω βγάλαμε και θα βγάλουμε εκεί ένα αποτέλεσμα μαγικό. Ελπίζω να το απολαύσει ο κόσμος όπως και εμείς. Είναι μία εξ ουρανών, τη θεωρώ, έμπνευση και ήταν πραγματικά μία συγκυρία πραγμάτων που βρίσκομαι σε αυτή την παραγωγή. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που έχω προσκληθεί και από τον Γιώργο το Θεοφάνους και από το ΣΕΓΑΣ, από τους διοργανωτές, για να λάβω μέρος σε αυτή την πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του πρώτου μαραθωνίου ύμνου. Σε ένα χώρο φυσικά ο οποίος συνάδει και μας ταξιδεύει σε εποχές που ζήσανε οι μεγάλοι αθλητές, αυτοί οι οποίοι νίκησαν στον μαραθώνιο και γι' αυτό και το έργο ονομάζεται «Νενικήκαμε» και μπορώ να σας πω ότι ειλικρινά σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου για την μελέτη του έργου και ιδιαίτερα στην σημερινή πρώτη πρόβα που είχαμε με όλους τους συντελεστές, με τη συνάδελφο μου την Ινεσίκου, με τον μαέστρο τον Τάσο Σιμεωνίδη, τη χοροδία της ΔΕΗ, τον μαέστρο τον Κωστή Κωνσταντάρα και την ορχήστρα της ΕΡΤ, ένιωσα πραγματικά ένα δέος. What a perfect fit this song is for the sport of the marathon. What an ideal anthem. The words, the lyrics, we won. Just one word repeated over and over again. Anyone can relate to this word. Any of the 18,000 participants of this event can relate to this word, as well as the millions, tens of millions of people worldwide who do this sport and love this sport like we do. And then the music, the rhythm of the music, the ebbs and flows, the way it almost describes the pace and the rhythm of a marathon like Athens, even more so, given its rolling terrain. I think that nobody can not relate to this song, to this anthem. And as the IAAF, we're really grateful to the organizers of the Athens Classic Marathon, the Authentic, for having thought about this and for having produced, together with the Greek Authority, such a perfectly fitting anthem for the sport of the marathon. I meet runners, and I meet a lot of runners because Berlin, New York, London, they have to come to Athens to see what happens. If you come in the stadium and see all the spectators, see the history of this stadium and hear the music, today I heard first the music of George Theofanos and was very impressed. I am a classical fan. Since my youth I go to the Berlin Philharmonics, and I have been together, not together, but I heard Karajan, Abado and Sir Simon Rattle, and I was very impressed. I didn't know before that there's a new music. I saw a big orchestra and a choir, and for me as an organizer and a man who have every day new ideas, I said it could happen in Berlin. Mm-hmm.
I was last here for the marathon in Athens in 2006, 12 years ago. And the thing that really surprised me today was how much it's grown and how much better organized it is. I think when I ran, there were maybe 3,000 runners in it. And now I understand there are 55,000 today running the various races. The other thing I really love about the marathon here is the old stadium where everyone finishes, which I think is probably the most beautiful sports venue in the world. Today, another new thing was the new hymn by George Theofanos. I listened to that in the stadium, and I must say I was very surprised. It was not at all the way I expected. It was very haunting, and I think it captured very well, for that reason, both the suffering and the joy that people feel when they take part in this very special race. This morning on the Panathinaikos Stadium, just 5 minutes or 10 minutes before the finish, I heard a lovely, beautiful music. And then I discovered that indeed there was an orchestra playing the new hymn of the marathon. Indeed, this is one of the largest show and large sport happening in the world, where 55,000 people run. Where there is a sport aspect, a high competitive sport aspect, but there is also a very large involvement of the normal people. This, somebody would think that this is a miracle, but indeed it's not, because everything started here in Athens, and so it's very appropriate that this kind of happening sport happening would be basically in Greece, in Athens. And the fact that today, for the first time, there was also the hymn, this is just, if you allow me to say, a cherry on a wonderful cake. That is indeed the Athens Marathon, the authentic. And indeed, I would like to congratulate the composer, Mr. Theofanos, for having given us another beautiful emotion, another beautiful things, not only to the runners, but to the thousands and thousands of people that this morning were waiting the finish of the Athens Marathon, the authentic. Ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας είναι γεμάτος από αξίες, συμβολισμούς και μηνύματα προς την παγκόσμια κοινότητα, μηνύματα και αξίες που έχουν να κάνουν με την ειρήνη, την συναδέλφωση των λαών. Ο Γιώργος Θεοφάνους πιστεύω ότι έχει καταφέρει με την εμπνευσμένη του σύνθεση να μεταφέρει και να μεταδώσει στην παγκόσμια κοινότητα αυτές τις αξίες και τα μηνύματα της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών, όπως πηγάζουν μέσα από τη μάχη του Μαραθώνα, αλλά και την μετουσίωση των μηνυμάτων αυτής της μάχης μέσω του κλασικού αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας. Αυτό που ακούσαμε σήμερα είναι η κατάσταση της ψυχής ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ενός συνθέτη, αναφορικά με τις πανανθρώπινες αξίες, τις οποίες πρεσβεύει ο αθλητισμός, τις αξίες που πρεσβεύει ο μαραθώνιος δρόμος και δύο αυθεντικός μαραθώνιος Αθήνας, έτσι ώστε όλοι που αγωνιζόμαστε, εμείς οι αθλητές, ανεξαρτήτου θρησκεύματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, όλοι μαζί συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, και αυτός ο ύμνος είναι αυτό που ουσιαστικά εμπνέει όλους μας να είμαστε εδώ σήμερα και όχι μόνο και διαχρονικά. Να νικήκαμε. Γιώργο Θεοφάνους, σε ευχαριστούμε πολύ. Όταν άκουσα τον μαραθώνιο ύμνο, ήταν ακριβώς αμέσως μετά τον τερματισμό μου στον αυθεντικό μαραθώνιο. Πραγματικά δάκρυσα, διότι τόσα χρόνια που υπηρετώ αυτό το άθλημα, ένιωθα ότι ως Έλληνας, αλλά κυρίως
ο Μαραθώνιος είχε ανάγκη από έναν ύμνο. Πραγματικά νομίζω ότι εμείς ως Έλληνες έχουμε κάποια ιερά σύμβολα. Σημαντικό λοιπόν είναι η ελληνική σημαία, ο εθνικός μας ύμνος. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός μας ύμνος. Αυτή τη στιγμή έρχεται και ο Μαραθώνιος ύμνος. Ο Μαραθώνιος είναι ουσιαστικά ένα άκουσμα, μία λέξη. Ναι, νικήκαμε. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή τη λέξη περικλείονται τα πάντα. Με αυτό τον ύμνο, νομίζω, πιστεύω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ότι θα σηκωθούμε ψηλά. Είναι ένας ύμνος που θα μας συντροφεύει για να σεβόμαστε την ιστορία μας ως Έλληνες και ουσιαστικά θα είναι και ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο, καθώς αυτό είμαι σίγουρη ότι θα αγγίξει τις ψυχές όλων των μαραθωνοδρόμων. Διότι πρέπει να γνωρίζετε, εμείς οι μαραθωνοδρόμοι έχουμε μία αόρατη κλωστή που μας συνδέει. Είναι ουσιαστικά αυτά τα 42.195 μέτρα. Και όλοι μας μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Ναι, νικήκαμε. Γιώργος Θεοφάνους, δεν είσαι μαραθωνοδρόμος, αλλά πραγματικά με εξέπληξε το ότι έφτασες να αγγίξεις την ψυχή ενός μαραθωνοδρόμου. Με σεβασμό, πείσμα και ευαισθησία. Έπρεπε να βρω νότες για να ντύσω τη λέξη νενικήκαμε, για να μπορεί να κραδένει το DNA το ελληνικό και όχι μόνο. Έπρεπε να ομοιοκραδένει και κάθε DNA όποιο αθλητή έτρεξε όλα αυτά τα χρόνια σε όποιο μαραθώνιο δρόμο, όποια φυλή, σε όποια πόλη, σε όποιο δρόμο και στο τέλος εκεί στον τερματισμό άκουσε την καρδιά του να ψιθυρίζει νενικήκαμε.